Πολλοί από εμά έχουν αντιληφθεί πια ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη υπάρχει. Δεν είναι μια έννοια της ιστορίας, δεν είναι μια έννοια παλαιά, είναι σύγχρονη, είναι της επικαιρότητα. και όταν λέμε ότι πρέπει να σταθούμε στο ύψος της ιστορίας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επιτόπου, επί του εδάφους, επί του πρακτέου. Γιατί? Γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ε, μιλάμε ακόμα και για τον αγώνα ειδικά ε, της Ηνωμένη Βρετανίας μέσω του Τσότσιλ, πώς αντιστάθηκε σε αυτήν την βαρβαρότητα που ήθελε να κατακλείσει την Ευρώπη και εννοώ τους ναζί, ε, καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπάρχει το ανάλογο θέμα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι μακριά. Υπενθυμίζω ότι αρχικά τα πράγματα το 1939 ήταν μακριά και τελικά καταλήξαμε το 1945 να αφορούν όλο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ συγκεκριμένοι και όταν λέμε να υπάρχει μια αντίσταση πρέπει αυτή να είναι αποτελεσματική, να μην περιμένουμε από μικρές χώρες να αντισταθούν μόνες τους, να μην θεωρούμε ότι μια υπερδομή μπορεί να λειτουργήσει μόνη της χωρίς να υπάρχει υποστήριξη, γιατί πρέπει να υπερστηρίζει τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει και τα κράτη-μέλη να την υποστηρίζουν έμπρακτα. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν να διεξάγεται τώρα είναι η συνέχεια μιας βαρβαρότητας η οποία θέλει να επεκταθεί, θέλει να πάει και σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς να αντισταθούμε γιατί αυτός ο επεκτατισμός δεν σταματάει, σταματιέται μόνο. Και ο μόνος τρόπος να τον σταματήσουμε είναι να είμαστε άξιοι και όχι απλώς να ακολουθούμε ένα βόλεμα, αν θέλετε, πολιτικό, ιδεολογικό, γεωπολιτικό. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάρουμε μια θέση η οποία να είναι στεναρή, η οποία να εξηγεί σε όλους σε ποια πλευρά βρισκόμαστε και τι θέλουμε ακριβώς, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα και να μπορέσουμε να ζήσουμε ελεύθερα όλοι μας, ακόμα και στην Ευρώπη. Γιατί πολύ συχνά θεωρούμε ότι τα πράγματα γίνονται εκτός, μακριά και δεν αντιλαμβανόμαστε όταν τελικά έρχονται όλο και πιο κοντά με μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να είναι αρχικά υβριδική αλλά τελικά είναι ομή γιατί την αφήσαμε να εξελιχθεί. Αν αυτός ο αγώνας είναι κατανοητός σε όλους, πρέπει να είναι κατανοητό ότι πρόκειται για την ανθρωπότητα ενάντια στη βαρβαρότητα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.